Το μάτια ξα, παιδιά. Ο Μίκη που πάει στο στούντιο του Happy Day. Για να το δω. Αυτό είναι γυαλί το οποίο πωλείται σε κατάστημα και κάποιος πάρει που το αγοράζει. Είναι μια σούπερ εταιρεία τρελή, μα σου πάει φοβερά. Αλήθεια, με κάνει. Πάρα πολύ. Έλα να κάτσουμε. Λάκι μου. Σκάστε μωρέ ζηλιάριδες κι εσείς. Άντε μπράβο. Θα κάνω, θα είμαι πιο κακός από το Βερίκιο σήμερα, να το ξέρετε. Τι κάνεις Λάκι μου. Καλά να είμαι εσείς. Τι ωραίο ντύσιμο. Εντάξει, το έκανα τώρα λόγω του ότι εδώ η Ελλάδα είναι της μόδας πολύ με όλα αυτά. Σωστό. Καταρχήν, παιδιά, δείτε το παπούτσι. Τι παπούτσι είναι αυτό φοβερό? Αυτό Βαλενσιάγα. Είναι παπούτσι με λατήριο, γιατί ξέρεις, πρέπει να έχω κραδασμό. Γιατί επειδή στη ζωή μου δεν έχω άλλους κραδασμούς, ούτε οικονομικούς, ούτε ψυχολογικούς, είπα να το βάλω στα πόδια τον κραδασμό. Α, για να νιώθεις ότι περπατάς και πετάς. Ναι. Και η στολή αυτή από πάνω. Όχι, η στολή αυτό είναι τη Εύη Καρδά τη κουμπάρα μου που μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε είναι ένα long shirt. Πολύ ωραίο. Ωραίο. Είναι και, όχι, είναι και στη λογική του τιμού με τη Συμφωνία Εκκλησίας Κράτους. Κοίταξε να δεις, επειδή τώρα θα πάω σε όλες αυτές τις εκπομπές που κάνουν μόδα, που λένε πώς θα πρέπει να κάνουμε και τέτοια. Σωστά. Πηγαίνω με ένα ουδέτερο ρούχο και αυτοί με προσαρμόζουν στο στυλ της εποχής που το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ναι. Mm. Ποιος δεν σου αρέσει έτσι όπως τα λέει κανένας? Η κάθε μία λέει για το styling, για τη μόδα. Κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρώ, επειδή τώρα ήμουν καλεσμένο στο My Style Rock και έκανα το γύρισμα για τον καλά και ξέρω ότι τόσες ώρες μετά από το γύρισμα κάποιοι εκνευρίζονται, κάποιοι ξέρεις, κουράζονται, οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι και ξαναγράφουν, ό,τι λένε, λένε και καταγράφεται. Οπότε δεν μπορείς να λες πάντα ωραίες και έξυπνες ατάκες. Ακριβώς, αυτό νομίζω. Κάποια στιγμή θα πεις και το μακρύ και το κοντό. Όπως και τα κορίτσια πάλι που βλέπω, ας πούμε, καμιά φορά, έτσι en passant που λέμε, πώς συμπεριφέρονται. Ναι. Τι να κάνουν και αυτές, ξέρεις, είναι κορίτσια τα οποία έχουν θέλουν μια θέση στον ήλιο. Όχι, αυτό που λες, μια θέση στον ήλιο, μια παρουσίαση. Ακριβώς. Τη δημοσιότητα. Ένα πρώτο τραπέζι στα μπουζούκια, έχουμε 88 μπουζουκάδικα. Πώς να διαμελιστεί μια κοπέλα για να μπορεί να πάρει πρώτο τραπέζι. Θεωρείς δηλαδή ότι αυτά τα προγράμματα, το My Style Rocks και το Next Top Model, δεν θα βοηθήσουν κάποιο κορίτσι να πετύχει ουσιαστικά? Γιατί μπορεί κάποια κοπέλα όντως να είναι ταλαντούχα, αλλά να μην έχει τις γνωριμίες να φτάσει σε ένα κανάλι να δείξει το ταλέντο της ή σε μια πασαρέλα. Κοίταξε να δεις, εγώ νομίζω ότι τα κορίτσια σήμερα που έχουν κάποιο χάρισμα, σαν αρχή πηγαίνουν σε ένα πρακτορείο ή σε ένα καλό φωτογράφο και ειδικά επειδή πολλές από αυτές είναι πολύ νέες και τους καθοδηγούν οι γονείς, αυτό που και πρέπει να κάνουν, να τους πάνε σε κάποιους σε ένα πρακτορείο, ωραία, το οποίο είναι σοβαρό και θα τους πει εντάξει, έχουμε αυτό το υλικό που είναι το παιδί μου, είναι αγόρι, είναι κορίτσι, είναι παιδί, οτιδήποτε. Μπορείτε να του κάνετε ένα τεστ, να δείτε πώς γράφει, τι κάνει και δείχνει. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν είναι το πρώτο φίλτρο που κανονικά θα πρέπει να πάρει ένας άνθρωπος. Όχι κατευθείαν, λες, στην τηλεόραση δηλαδή. Όχι κατευθείαν. Βέβαια τα κορίτσια που πήγανε τα περισσότερα έχουν κάνει και μερικές δουλίτσες. Ωραία. Στο Model για παράδειγμα. Ναι, κοίταξε. Δεν είναι ότι πήγανε δηλαδή ως κοριτσάκια που τα πήγε η μαμά τους από το χέρι και θεωρούν ότι έχουν μια ωραία εμφάνιση. Θα σου πω κάτι όμως. Έχω τύχει σε backstage με top μοντέλα, τα οποία είναι και με πολλά λεφτά και έτσι. Και εκεί υπήρχε εκνευρισμός και υπήρχαν και τσατίλες μεταξύ τους. Ακόμη και αν το παίζανε, ναι, με λες, είπε γιατί η κουάφα αυτή δεν μπήκε σε μένα και μπήκε σε εκείνη. Ναι, γιατί αυτή το αυτό είναι δηλαδή η Λίνδα Ευαγγελίστα με την Ναόμη, δεν λέμε τώρα για κάτι άλλο. Ναι, η Σούλα με την Πούλα. Όσο μάλλον τα κορίτσια που είναι κλεισμένα, έλα λου, θέλεις εσένα, ναι, κλεισμένα σε ένα σπίτι και όλα διωγγώνονται. Όλα αυτά, οπότε τους δίνω μια δικαιολογία. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο κάθε κριτής, είτε είναι στο The Project Runway, είτε είναι στο Next Top Model, είτε είναι στο My Style Rock, πρέπει να βγάλουν και μια ίντριγκα, έχουν ένα αυτάκι που του λέει από πάνω, ίντριγκα, εκείνο το άλλο. Καλά, πρέπει να το έχεις και μέσα σου. Επειδή στο λένε στο αυτάκι, δηλαδή εσένα ότι είναι στο αυτάκι. Ναι, παιδί μου, για να ξέρει και ο κόσμος ότι πρέπει δυστυχώς ή ευτυχώς να βγάλεις και κάτι πιο μεγάλο από ό,τι είναι. Έχει γίνει πολύ μεγάλος ντόρος για το αν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι το τόσο γνωστό top model και έχει κάνει όλα αυτά που λέει, για το αν ο κύριος Μπράτς είναι όντως τόσο καλός και διάσημος σχεδιαστής. Εσύ επειδή κινείσαι στο χώρο, τι γνωρίζεις για αυτά τα δύο πρόσωπα συγκεκριμένα? Κοίταξε, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, επειδή είναι φίλη κάποιου γνωστού μου, του Πλάτωνα, και μου τη σύστησε το καλοκαίρι στη Μύκονο, μου εξήγησε τι είναι. Εγώ προσωπικά δεν την ήξερα, ίσως επειδή απέχω και πάρα πολύ από πασαρέλες και τέτοια, δεν κάνω shows. Όταν μίλησα μαζί της, ήταν ένα πολύ ευγενικό κορίτσι. Ναι. Και έπειτα στην τηλεόραση είδα ένα-δύο πράγματα. Όχι, θα σου πω. Θα σου πω τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά, δεν μου προξένησε την εντύπωση να την δω. Δηλαδή, δεν μου έκανε ένα κλικ, κατάλαβες. Ναι.
Και γι' αυτό δεν ξέρω, δεν έχω μπει βαθύτερα να το. Ο Άγγελος Μπράτης. Ο Άγγελος είναι παιδί δικό μου, θα έλεγα. Το ξέρω από πάρα πολύ καιρό. Ήταν πάντοτε πολύ ταλαντούχος με τις γραμμές, τις γεωμετρίες. Ναι, ο ίδιος είπε ότι δεν μπορεί να βλέπει καθόλου τον εαυτό του στην τηλεόραση. Δεν του αρέσει η φωνή του, δεν του αρέσει πώς τα λέει. Καλά κάνει, έτσι είναι. Όχι, όχι. Είναι μερικοί άνθρωποι που ευτυχώς το παραδέχονται που δεν κάνουν για την τηλεόραση. Να πόσο πολύ σου πάει. Σου πάει να το καθιερώσω, να βγαίνω έτσι το βερίκιο. Ναι. Στο περίκιο πρέπει να βγαίνει με το ασπίδες καλέ, όχι με αυτό. Έχω και τέτοια γυαλιά. Θέλω να δούμε λίγο το χθεσινό επεισόδιο, να δούμε και ποια αποχώρησε. Χθες η δοκιμασία ήταν μια πλωτή πασαρέλα. Τα οποία εντάξει φαντάζομαι ότι είναι πράγματα που τα κάνουν εκεί. Καλά, μα αν είναι να πας να πεις ένα σκάφος, πρώτα απ' όλα πρέπει να περάσεις από μια πλωτή πασαρέλα. Γιατί μερικά σκάφη είναι αρόδων. Δεν τα παρκάρω στη μαρίνα. Σωστά. Οπότε καλά τους κάνανε. Για να δούμε, φτάσανε στο σκάφος. Εκεί όμως δεν γίνονται επιδείξεις μόδας. Όχι, αλλά πρέπει η κοπέλα να πάει στο σκάφος για να κάνει μια φωτογράφηση. Α, σωστό. Πάμε να το δούμε. Πρέπει να γυρίσεις τώρα εκεί πίσω. Τίποτα. Δεν σκεφτόμουν τίποτα. Απλά κόλλησα και δεν μπορούσα να πάω ούτε μπροστά ούτε πίσω. Λέω, εδώ ξανά, εδώ θα μείνεις. Θα έρθει κάποιος και θα σηκώσουν από πάνω με γυρανό. Γύρνα, σιγά σιγά. Κοίτα με, μην κοιτάς κάτω. Περπάτα στη μέση, το ένα πόδι μπροστά από το άλλο. Το ένα πόδι μπροστά από το άλλο. Μπροστά από το άλλο, όχι δίπλα-δίπλα. Κοίτα μπροστά. Σε φτύλα έγινα. Έλα, έλα, ξανθούλα, ξανθούλα, γρήγορα. Δεν έπεσε στην πισίνα όμως. Καλύτερα ανάπευτο από αυτό το ξεφτυλίκι βασικά. Σταμάτα ρε. Όχι, όχι, να σου πω, καλύτερα ανάπευτο από αυτό το ξεφτυλίκι. Γιατί, σε κότα πήγαινα. Ξανθούλα, φόρεσε παπούτσια, κάτι θα αρρωστήσεις. Δεν μπορώ αυτά. Ναι, μπορεί να φύγει μια στιγμή Ξανθούλα να φορέσει παντόφλες, ένα παπούτσι. Τώρα θα περπατάει εξυπόλυτη. Όχι, παιδιά, τι εννοείς να φορέσει παντόφλες, Ξανθούλα. Να βάλει τα παπούτσια της. Είμαι στεναχωρής. Τέλεια. Δυνατή πόζα θέλω. Μπράβο. Το ότι το πάμε. Φινάλε, δεν αλλάζει μούρι. Ναι. Μην αρχίσετε και το τρολάρετε εκεί πάνω. Να ανέβεις κι εσύ επάνω. Ναι. Ναι, γιατί. Δεν πάω για τα 50 χιλιάρικα, αγάπη μου, εγώ. Για φινάλε. Ναι, πάμε. Φύγει. Πόζα. Μην ξεχνάτε την πόζα. Προχωράτε. Γιατί τώρα. Πάμε, κοριτσιά. Πάμε. Πάμε, κοριτσιά. Πόζα, μην ξεχνάτε την πόζα. Φύγε, Ειρήνη. Έτσι και δεν προχωρήσετε. Πάμε, κοριτσιά. Πάμε, παιδιά. Αυτό δεν είναι αυτό, σοου. Ναι. Αυτό είναι ένα νερό κυραβαγγελιό. Πάμε. Κορίτσια, ελάτε. Προχώρα. Πόζα, πόζα, πόζα. Πόζα. Τι κάνετε, μακριά γαϊδούρα πέσουμε. Όλες πίσω. Όλες μεταβολή και από την αρχή. Το καρναβάλι της Πάτρας ήταν αυτό που κάνατε. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει αν φοβάστε ότι θα πέσετε. Αυτή τη στιγμή ή θα κάνετε φινάλε, θα κάτσουμε εδώ πέρα μέχρι τις 6 ώρα το βουνό να ακούσουμε τις κουκουβάγες. Μπράβο, Ειρήνη! Πάμε! Πάρε μας την πάμε, σήκω! Μα δεν είναι αυτό τώρα, κάτσε φινάλε. Λίγο μισό λεπτό! Δεν κοίτα. Αλλά πόσο είναι δεν μπορώ! Δεν μπορώ να πάρω, τη ρίξω, δεν μπορώ! Δεν μπορώ! Εντάξει, Μικαέλα με την Εύη, ήθελα να κάνω τον grand finale. Έχουμε τελειώσει, τώρα παλεύουν με τα ωριά του. Έτσι και το κάνει καλά, όμως εγώ τον μπράβο! Μην ξεχάσεις πόζα! Μπράβο! Πόζα θέλω! Μπράβο! Μπράβο ρε! Τέλεια! Χτίσε! Μπράβο! Πάμε! Έλα! Μπράβο! Νομίζω ότι τους έκλειψε την παράσταση η Καζαριάν που το έκανε πολύ καλύτερα και μόνη της. Πού πας εσύ? Να το κάνω κι εγώ. Να ωραία κάνει. Τέλεια. Τέλεια. Έλα εμένα δεν έχει. Μπράβο εννοείται. Πάμε ωραία πόζα. Τέλεια μπράβο. Αυτή είσαι εντάξει υπέροχη. Με μιλήσεις, μη μιλήσεις. Μάλιστα, αυτά έγιναν χθες. Δύσκολη ζωή του μοντέλου. Κοίταξε, εγώ τώρα όση ώρα βλέπω αυτό το πράγμα. Καταρχήν, μπράβο τους που σε έκαναν να δώσεις 10 λεπτά από την εκπομπή σου για αυτό το πράγμα. Βλέπω τρία μία. Τρία ήταν, βρε αγάπη. Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω
ποιος από αυτούς εκεί μέσα θέλουν να βγει ως star. Κάποιος από τους παρουσιαστές, κάποιος από τους dresser, κάποιος στυλίστας, μία από τις κοπέλες. Σίγουρα οι δοκιμασίες υπάρχουν σε αυτά τα πράγματα, αλλά υπάρχουν στιγμιότυπα που μπορεί να δείξει ότι τα κορίτσια κάνανε κάπως μία προσπάθεια, όχι αυτή τη φύρα που λέμε. Ναι. Δηλαδή να δείξει μία κοπέλα επί 10 λεπτά, η οποία δεν μπορεί, θα πέσει, θα κάνει, θα δείξει. Αυτό πουλάει στην τηλεόραση. Ναι, αυτό πουλάει, όντως. Γι' αυτό λοιπόν κάθε κορίτσι και τώρα και σε όποιο τέτοιο ζώο πάει, πρέπει να ξέρει ότι δεν είναι το ζητούμενο αυτό που έχει αρχικά στο μυαλό της, είναι να δώσει τηλεθέαση στο σταθμό. Το ζητούμενο είναι η δημοσιότητα. Αυτές οι κοπέλες από παντελώς άγνωστες στην Ελλάδα και στο ελληνικό κοινό έχουν γίνει νούμερο ένα hashtag στο Twitter και στο Instagram. Ας πάμε σε αυτούς τους στάνταρ που υποτίθεται κατευθύνουν ένα παιχνίδι. Δηλαδή αυτή που λέει το πουρνό και μιλάει σαν το ψινάκι, ας πούμε, δεν ξέρω αν μου αρέσει, με συγχωρείς πάρα πολύ. Αυτές είναι γλώσσες gay, δεν είναι. Εννοώ, δηλαδή. Gay minding, δεν θέλω να πω ότι κάτι προς Θεού. Και οι straight μιλάνε σε gay minding, στην αργό που λέμε. Ναι. Δηλαδή, εγώ αυτό το πράγμα. Έτσι δεν μιλάνε δεν στη μου μόδα, στα παρασκήνια. Όχι, εσύ πώς μιλάς, μπορεί να μιλάνε έτσι στα παρασκήνια όταν έχουν μια οικειότητα μεταξύ τους που ξέρει ο ένας με τον άλλον ότι μπορεί να το δεχτεί. Όταν είσαι ένας καθοδηγητής, δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνεις αυτό. Εγώ δεν πρέπει να δείχνεις το σκληρό πρόσωπο που θα βιώσουν τα κορίτσια στα παρασκήνια. Δηλαδή να τους φέρονται εκεί με το σεις και με το σας και ξαφνικά να είναι στα παρασκήνια του Γαβαλά και να ακούσει αυτή την αργό. Καμία σχέση. Και εμένα με πιάνει ιστερία προκειμένου. Ναι, αλλά εδώ δεν μας δείχνει ότι μία κοπέλα θα πάει προκειμένου να κάνει αυτό το στο floating, ότι έχει γίνει μία καθοδήγηση. Δεν μπορεί να πάρει κάποιον και να τον πετάξει εκεί. Που σίγουρα έχει γίνει. Αυτό δεν το δείχνει για να μπαλατζάρει τη δική μα θετική τουλάχιστον. Ναι. Δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι. Σωστό. Εγώ λέω για τη δική μου. Σωστό. Πες μου τι ετοιμάζεις, τι θα κάνεις, κάτι ωραίο. Ετοιμάζω, θα σκίσω τη μάνια τέλο. Θα κάνω και εγώ τώρα και εταιρεία με τούρτες. Πλάκα σου κάνω. Α, λέω γιατί άμα δεν προχθέ ότι γίνεται χαμό, λέω να η τσιμτσιλή και τι καλό κάνει, καλέ. Όχι, έκανε χαμό ούτω ή άλλω. Ναι, βέβαια. Αυτή είναι καταρχήν πολύ γλυκό κορίτσι, δεν χρειάζεται να κάνει γλυκά. Λοιπόν, εγώ τώρα είμαι στο Σιντερέλε που κάνουμε αυτέ τι ωραίε βραδιέ. Τις υπέροχες. Είμαι στο Κενσό, το ξενοδοχείο που κατευθύνω το Art Direction και ετοιμάζουμε για το επόμενο καλοκαίρι υπέροχα πράγματα στη Μύκονο. Έκανα τα δικά μου. Πώς ήταν η σεζόν στη Μύκονο? Κοίταξε, εκεί που είμαι εγώ εγκλωβισμένος ήταν ωραία, γιατί και τα δύο μέρη αυτά ήταν πολύ ωραία. Μπράβο. Και το βράδυ μου το περνούσα και χόρευα πάρα πολύ ωραία. Με πολύ ωραίο κόσμο ήρθαν όλοι οι φίλοι μου, οι σχεδιαστές. Τα σπίτια σου, τι γίνονται, το σπίτι σου στη Μύκονο? Το σπίτι το έχω νοικιάσει σε κάποιον, ο οποίος το έφτιαξε, το έκανε κτλ. Ναι. Και έτσι τουλάχιστον η περιοχή, γιατί στη Φτελιά είναι μια περιοχή πάρα πολύ καλή και πολύ εμπορική. Και τελικά δεν ζουν εκεί τα ποντίκια και τα τέτοια. Σήκω να αποχαιρετιστούμε. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα κορίτσια βέβαια. Πάση καλά. Και όλα να είναι καλά. Και ο Μίκη, πάμε Μίκη μου, έλα αγάπη μου. Ναι. Φιλιά. Γεια σου, Λάκη, ξαναπάμε. Φιλιά και επιστρέφουμε.